Θέμα 104,6. Τους γερμανομαθείς, die Fahne hoch, ψηλά τις σημαίες. Σας καλημερίζω κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλό μεσημέρι με τον ύμνο των SS. Αυτών των γερμαναράδων, αυτών των ζώων, αυτών των αποκεκτηνωμένων, αυτών των ανθρώπων χωρίς ανθρώπινα αντανακλαστικά, αυτών των εξολοθρευτών της ανθρώπινης φύσης, υπόστασης, ψυχής, ζωής και αξιοπρέπειας. Πείτε, μα όχι, απαράδεκτο, πώς είναι δυνατόν να παίζουν στα ραδιόφωνα οι ύμνοι των SS, θα σας πω, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά ξέρετε, αν έμπαινα με αυτήν την φωνή... Разрешите выразить благодарность от нашего съезда. Που δεν είναι άλλη, αγαπητέ μου Νίκο Σκλαβενίτη, απευθύνομαι βεβαίως στον ηγουμένο της Μονής Στουντίου, τον επικονσόλιο ραδιοφωνάρχη, τον κύριο Νίκο Σκλαβενίτη, ο άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει σήμερα την βασική συνθήκη της επικοινωνίας μας, δηλαδή τον ήχο που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας ως προς τη μίξη και την ένταση αυτού. Νίκο μου... Αν είχα βάλει μόνο τον Ιωσήφ Στάλιν, θα ήθελα να ακούω λίγο περισσότερο Στάλιν, σε παρακαλώ. Τότε θα υπήρχε κανένα θέμα, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Γιατί, διότι ο Ιωσήφ Στάλιν είναι ο δικτάτορας που αποδεχόμαστε. Είναι 23 Αυγούστου, αγαπητές και αγαπητές. Αγαπητές και αγαπητές. Είναι σαν αυτό που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Οι πρώτες μεταμνημονιακές περίπατοι. Είναι η περίπατος της περιπάτου, επερίπατη των περιπάτων. Μα τι ωραία περίπατο κάναμε σήμερα, Μαρία μου. Η αυριανή περίπατος θα είναι καλύτερη, Θεόδωρη. Βρέμε βαρουζόντο να παντήνει Αγγλίσκη που βάζει. Να σαβέσκη σαγιούς. Και σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί και αγαπητές, κυρίες και κύριοι, στις 23 Αυγούστου του 1939, παρακαλώ πολύ, ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, τον Χόακιμ φον Ρίμπεντροπ, γεια! Αλλά και τον σοβιετικό ομολογό του Βιατσλάβ Μαλατάφα, είναι ο γνωστός του κοκτέιλ, όχι που το πίνουμε, που το ρίχνανε οι Φινλανδοί μέσα στα σοβιετικά τάγκς. Έτσι βγήκε το κοκτέιλ Μολότοφ, δεν είναι ρωσικο-σοβιετική επινόηση, είναι φινλανδική επινόηση, επειδή δεν είχανε άρματα μάχης και δεν είχανε και πανταφάουτεν. Δηλαδή τα αντιαρματικά της εποχής κάπως έπρεπε να τα βάλουν με τα TAF-34, χοντροκοπιές εδώ που τα λέμε, πρώτο μοντέλο σοβιετικού τάγκ, εκεί πέρα τα περικύκλωναν, τρώγανε καμιά σφαίρα κανένας δυο. Ξέρετε, μιλάμε για εποχές που η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ελάχιστη αξία, ελάχιστη. Και κάποιος κατάφερνε έτσι να το καβαλήσει και να ρίξει το αναμένο Μολότοφ πίσω στην χωάνη εξόδου των καυσαερίων. Λαμπάδιαζε το όλο πράγμα και εξουδετέρων αν οι Φινλανδοί το τάγκ. Έτσι βγήκε το κοκτέιλ Μολότοφ. Σαν σήμερα όμως, 23 Αυγούστου 1939, δηλαδή μια βδομαδούλα πριν την πέσουνε στην Πολωνία. Που ποιοι την πέσανε στην Πολωνία, μαθαίνουμε στα βιβλία ότι στην Πολωνία την έπεσε η ναζιστική Γερμανία. Ναι, την έπεσε. Την 1η Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1939, ξεκινώντας και επισήμως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν την έπεσε μόνο η ναζιστική Γερμανία, την πέσανε και η Σοβιετική από την άλλη. Τα καλά κουμούνια. Να
Έτσι λοιπόν, αν αναρωτιόμαστε σήμερα πώς γίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, δηλαδή αυτή η ιδεολογική απόφυση των ξεφτιών και των παρανοήσεων οποιασδήποτε καλής πτυχής θα μπορούσε να έχει η σοσιαλιστική θεωρία, συνεργάζεται τόσο τακιμοειδώς και στενότατα με τους χρυσαυγίτες. Να το ρε παιδιά, σαν σήμερα, 23 Αυγούστου 1939, σήμερον είναι η επέτειος της υπογραφής του Συμφώνου Μη Επιθέσεως Μόλοτοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο επέτρεψε στους Σοβιετικούς να μπουκάρουν από τα Ανατολικά στους ναζιστές, δεν θα του πω καν φασίστες, για να μην μπλέκουμε τις ορολογίες, τόσο ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε, αδελφέ. Δεν είναι θέμα κολλήματος με την ακριβολογία, είναι θέμα προασπίσεως του πεδίου αλληλοκατανόησής μας. Αν εγώ σου λέω ναζί και εσύ καταλαβαίνεις φασίστας, ήδη υπάρχει μεταξύ μας ένα επικοινωνιακό χάσμα. Διότι άλλο είναι ο ναζί και άλλο είναι ο φασίστας. Παραπλήσιον εμέν, αλλά άλλο είναι σαν να σου λέω Γιαρμάς και Βερίκοκο. Αν πεις έλα μωρέ και τα δύο έχουν ένα μεγάλο κουκούτσι στη μέση και έχουν βοτά απ' έξω. Αδελφέ, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει τώρα θα μου πείτε ότι οι πρόσκαιροι αυτοί, πρόσκαιροι τώρα και καλά, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, σύμπλευση της Σοβιετικής Ένωσης με το Τρίτο Ράιχ, όντως αντιμετωπίστηκε ως έτσι, ένα πολύ αρνητικό γεγονός για τους σοσιαλιστές, τους κομμουνιστές εκτός Σοβιετικής Ένωσης, ότι θα σου πούνε μα ήτανε πρόσκαιρο, ήτανε πρόσκαιρο, ήτανε μέχρι τις, πότε ήτανε, νομίζω μέχρι τον Ιούνιο του 1941, όταν η Γερμανία το παραβίασε και ουσιαστικά τι έκανε, αφού έχασε κάτι ημεραρχίες εδώ πέρα προσπαθώντας να καταλάβει την Κρήτη. Η μόνη ουσιαστική συμβολή ίσως και των Βρετανών στην όλη ελληνική υπόθεση, διότι κατά τα άλλα μας δώσανε στεγνά στους Ναζί, σαν να τους λέγανε εδώ είμαι, έλα βρες με, πού είναι ρε παιδιά, εδώ στη Λάρισα. Δεν κάνω πλάκα. Ο Μεταξάς είχε αρχίσει να διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς να κάνει το εξής. Παιδιά, παγώνουμε το θέμα στην Ιταλία, στην Αλβανία, με τους Ιταλούς, εντάξει. Κρατάμε ένα μικρό κομματάκι, άντε τέλος πάντων, της Βορείου Ηπείρου που... Να μου μέσα! 4 φορές την έχουμε απελευθερώσει και όλο απέναντι τη βρίσκουμε. Και εσείς Γερμανοί καταλάβετε τη Ιουγκοσλαβία. Εντάξει, αφήστε μας εμάς τέλος πάντων σε κάποιο είδους συνεννόηση με τους Ιταλούς. Θα μου πεις προδοσία! Θα σου πω, εγώ δεν θα σου πω ούτε προδοσία ούτε μη προδοσία. Θα σου πω που πήγαινε ενδεχομένως το πράγμα. Αφού θέλω να ακούσω παρακαλώ και τους Alte Kameraden, δηλαδή τους παλιούς συνοδοιπόρους. Alte Kameraden auf dem Weg, jetzt fahrt, alte Freunde.